Εδώ στο πλαστικό γήπεδο της Πηλέας, όπου θα καλύψουμε τη συνάντηση μεταξύ των Σκιούρων και της ομάδος του Θήνικα Τούμπας. Ήδη οι ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο με διαιτητή τον κύριο Μποζατζίδη. Όλα έτοιμα. Ο κύριος Μποζατζίδης στο κέντρο του γηπέδου, στη σέντρα η ομάδα των Σκιούρων. Καλό είναι να κάνουμε ένα πλάνο στον αρχηγό των Σκιούρων εκεί, στον Τσατσαρόνι. Σήμερα σαν Μουτζαχεντίν εδώ το βλέπουμε πραγματικά από τα καλά του αγώνα, να έχουμε να λέμε και τίποτα άλλο. Και βεβαίως ο αγώνας, μια συνεργασία πάντα του Europe One με το Σωρωτή TV, πάντα για φέτος μια καλή χρονιά. Και έναρξη του αγώνα, περίμενα να ξεκινήσει το παιχνίδι μαζί με το άλλο παιχνίδι που γίνεται στην Τριανδρία, της Ελπίδας Τούμπας με τον Κεραυνό Αγίου Παύλου, γιατί και τα δύο είναι αλληλένδετα. Το τι θα γίνει σε περίπτωση που κερδίσει η Ελπίδα Τούμπας, θα είναι πρώτη θα πάρει το πρωτάθλημα δηλαδή, ενώ αν χάσει η ομάδα της Ελπίδα Τούμπας και κερδίσει μια από τις δύο ομάδες, εδώ θα είναι αυτή που θα πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό υπάρχει ενδιαφέρον και από τις τέσσερις ομάδες και από τον Κεραυνό, ακόμη παρόλο στους 7 βαθμούς, και για τις άλλες υπόλοιπες τρεις ομάδες, τους Σκιούρους, τη Φοίνικα Τούμπας και την ομάδα της Ελπίδας. Μαλδής, Καραμπά στη σέντρα, πήγε να κάνει εκεί το πλασίο του Μπόγλου, πιο μακριά η μπάλα. Τα κουνάκια του Καμαριώτη, κατεβάζει ο Καμαριώτης, πάει να πέρασε ο Καμαριώτης. Θα βρει η μπάλα, όχι δεν ήταν χέρι, βρήκε πρόσωπο. Καμαριώτης τώρα. Πέρασε πολύ ωραία και φεύγει ο Καμαριώτης, τώρα μετά παλιά του Καραμπά. Καμαριώτης, δεν είναι στην περιοχή, Καμαριώτης. Καμαριώτης στο σουτ πλασέ και πολύ μεγάλη ευκαιρία, πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του φιλοξενημένου του Φοίνικα Τούμπας. Καμαριώτης ήταν αυτός ο οποίος δεν κατόρθωσε να κάνει τη σέντρα ή να κάνει τον γκολ, βγήκε τέτα τέτοι σχεδόν. Βλέψε τώρα Σωτηρόπουλος, θα βγάλει Δαουλάρης. Δαουλάρης και τώρα έγινε το λάθος εκεί. Ναι, απνέμε για τώρα βγαίνει ο Καμαριώτης, για να δούμε τώρα. Καμαριώτης στο σουτ και με δεύτερη προσπάθεια ο τερματοφύλακας Καρατασιάδης θα πιάσει την μπάλα. Και είναι του Μπόγλου. Έξυπνε και του Μπόγλου. Πέρασε πολύ ώρα του Μπόγλου. Ξαναπέρασε. Θα κάνει και τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Δεν είναι κανείς παίκτης όμως εκεί. Σιάμις βγάζει. Πιο μακριά Σωτηρόπουλος. Το σούτ από το Φάτσι. Πάνω στην πλάτη. Χάσει την μπάλα. Διαμαντής. Διαμαντής. Διαμαντής για τον του Μπόγλου. Για τον Καμαριώτη. Καμαριώτης κατευθείαν πάνω στην κίνηση. Το σούτ. Καλό το σούτ του Καμαριώτη. Ρόνης. Η κόντρα στον Παρτάλη, βγάζει για τον Νίτσι. Βγάζει τον Παρτάλη και φεύγει γρήγορα ο Παρτάλης. Για να δούμε τώρα, Παρτάλης δεν πρόλαβε. Κατέβασε εκεί ο Καραγιώργης και αρνάμε για ο Τσάμις. Έκλεψε ο Τσάμις. Πέρασε ο Τσάμις, φανταστική ενέργεια από τον Τσάμι. Ναι, έβγαλε, εκεί όμως είναι ο Φατσής. Κουνάκι βγάζει μόνο του εκεί, Γιάννη Καμαριώτης, Καμαριώτης και πολύ μεγάλη απόκριση από τον Καρατασιάδη. Καραμπάς, ψηλά η μπάλα, βγάζει Τσατσαρόνης, Κογκολίδης που σε να βγάλει. Του Μπόγλου, το σούτ κατευθείαν από τον Καμαριώτη, πήρε την μπάλα στην ουσία από τον Μπόγλου, ήταν δίπλα του, κατευθείαν ο Καμαριώτης δεξιό και η μπάλα στα χέρια του Καρατασιάδη. Τσατσαρόνης εκτελεί, θα πεδίξει ο Ταχματζίδης, θα πιάσει την μπάλα. Είδατε τι έγινε και τέλος του πρώτου ημιχρόνου 0-0. Θα σφυρίξει ο κ. Μποζατζίδης σε λίγο κοντά σας για το δεύτερο ημιχρόνο. Για το Φοίνικα. Με ανάποδο Φάλτσο θα πέσει κάτω και θα δώσει, για να δούμε τι θα δώσει ο διαιτητής. Σφυρίζει. Θα δώσει επιθετικό φάουλ, έδωσε. Ο Μαριώτης δεν έχει στήριγμα, τώρα έχει δίπλα του τον Ζάχο. Θα
κάνει και το σου το Καμαριώτη, θα αποκρούσει και πιάσει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια ο Καραντασιάδης. Τελεί ο Καραμπάς. Θα βγει και την μπάλα στα δίχτυα. Την μπάλα στα δίχτυα. Για να δούμε και ο Μίλκοβιτς να έχει πήρε την κεφαλιά. Διαμαρτυρίες στον διαιτητή εδώ για φάουλ από τον τερματοφύλακα ότι έγινε επιθετικό φάουλ. Ο Μίλκοβιτς πήρε αρχικά την κεφαλιά, μετά ο Γεωργίου είναι αυτός που την πρόδισε στα δίχτυα και θα γίνει το 0-1 για την ομάδα του Φίνι Κατούμπας. Παίρνει άλλη τροπή, ο γκολ όμως θα χρεωθεί στον Γεωργίου, ο οποίος την πρόδισε στα δίχτυα, ενώ στην αρχή ο Μίλκοβιτς μετήχε στη φάση και διαμαρτυρίες έντονες από εκεί. Από πλευρά των Σκιούρων, έντονο διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα. Φάση η οποία βεβαίως θα συζητηθεί. Σωτηρόπουλος, τερμάτος Σκιούρων, κατσαρώνει, δεν περνάει. Πάω και κάρτα στον Καραμπά. Καρτάλης, πάει και τη σέντρα για τον Μουστάκα. Μουστάκα στο σουτ. Την πάρα τελευταία στιγμή κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, απάντηση της ομάδος των Σκιούρων στον γκολ που δέχτηκαν. Η σέντρα στο πιστοδοκάρι και πολύ μεγάλη ευκαιρία πήγε για Σιονίτσης. Κεφαλιά, η μπάλα κόρνερ. Νικολόπουλος, θα βγάλει το Φατσί. Φατσί στο σουτ, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Βάλει κεφαλιά, το σουτ θα γίνει. Τώρα Κογκολίδη. Μπάλα, θα βρει το χέρι. Και τώρα ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. 0-1 για την ομάδα του Φίνι Κατούμπας, νίκη. Και αναλόγως το άλλο αποτέλεσμα ήταν 1-0 στις καθυστερήσεις. Έτσι λοιπόν, εφόσον λήξει το άλλο 1-0, η ομάδα της Ελπίδας είναι πρωταθλήτρια, ενώ στα μπαράζ των δευτεραθλητών της Β' κατηγορίας θα παίξει η ομάδα του Φίνι Κατούμπας. Αυτά λοιπόν από εμάς εδώ, Σκιούρι Φίνι Κατούμπας, 0-1 τελικό αποτέλεσμα.